Η στάση στα pit, το τι και πώς γίνεται εκεί, είναι η ίδια η ιστορία της Φόρμουλα 1. Αρχίζοντας ανάποδα, από το σήμερα προς τα πίσω, φαίνεται σαν να ταξιδεύουμε από τη διαστημική τεχνολογία προς την εποχή του λίθου. Σήμερα χρειάζονται 22 άτομα για να αλλάξουν 4 ελαστικά περίπου σε 2,5 δευτερόλεπτα. Το 2007 όμως, μόλις πριν από μία επταετία, υπήρχαν οι ανεφοδιασμοί των μονοθεσίων με καύσιμα, άρα και ανάγκες για περισσότερους μηχανικούς. Φυσικά, πάντα τα γερά χέρια είναι προτιμότερα όταν χρειάζεται να αλλάξεις ρίγχος επιγόντως, όπως το 2004. Τα 9,7 δευτερόλεπτα ενός pit stop του 1997 σήμερα φαίνονται μία αιωνιότητα. Τότε όμως ήταν ένας λίαν αξιοπρεπής χρόνος. Το 1990 τα πράγματα ήταν εντελώς χύμα. Ο Σένα χρειαζόταν καθάρισμα της ζελατίνας και έφευγε με τις πάντες μέσα στο πλήθος που κυκλοφορούσε ανεξέλεγκτο και απροστάτευτο στο διάδρομο των pit. Το 1984 οι κινητήρες ήταν ακόμη turbo, όπως και σήμερα, ενώ τα pit stop για ανεφοδιασμό καυσίμων απαγορεύονταν και πάλι όπως και σήμερα. Η Φόρμουλα 1 κάνει κύκλους εξορισμού. Το 1982 αυτή η ομάδα, η Brabham, χάρη στις επινοήσεις του δίμετρου και ιδιοφυούς Gordon Murray, έπιανε στον ύπνο τους αντιπάλους της, εισάγοντας τα pit stop στον αγώνα. Ρομαντικά πράγματα, με μια όμορφη κοπέλα να κρατά την πινακίδα των ενδείξεων. Το 1975 επικρατούσε πανικός. Λες και το τελευταίο πράγμα που θα περίμενε μια ομάδα ήταν να δει το αυτοκίνητο στον γκαράζ της. Όποιος να είναι, ό,τι να είναι και ο Λάουντα να βρίζει στα ιταλικά. Το 1950 στην Αμερική, τα pit stop ήταν μια ευκαιρία για τον οδηγό να γνωριστεί καλύτερα με την ομάδα. Με το πάσο και το ραχάτι, αλλά και με σφυριές στα μονομπούλωνα, το αυτοκίνητο περνούσε από ένα mini service, κάτι σαν drive-in χωρίς το σινεμά και τα sandwich. Γιατί αν δεν απολαύσεις το pit stop σου, δεν θα απολαύσεις τον αγώνα. Εξάλλου, ποιος βιάζεται στους αγώνες ταχύτητας?